κόσμο ζω, έζησα τόσα χρόνια. Μην νομίζεις, εσένα σου φαίνεται λίγο περίεργο. Αν με αυτούς μιλάς, με αυτούς ασχολείσαι κάθε πολύ και λίγο. Με παίρνουν από τις φυλακές, όπου κι αν είναι. Τώρα, τις προάλλες, είχα πάει με την... είχα πάει στην Εύβοια, όπου ζει ο Ροχάμης. Ο μεγαλύτερος κακοποιός, ξέρεις, ο Ροχάμης, δεν ήταν από τα πρώτα αστέρια του υποκόσμου. Και πήγα εκεί, βρεθήκαμε, χαρήκαμε, ήπιαμε τα ούζα μας, μιλάμε στο τηλέφωνο, με έπαιρνε και από τις φυλακές. Μια φορά μου είχε στείλει και την κόρη του, με είχε πάρει από την Κέρκυρα, ήταν φυλακισμένος, και μου είχε στείλει την κόρη του στην εφημερίδα για να του βάλω φωτογραφία, να της βάλω φωτογραφία, γιατί ήταν εκολαπτώμενη καλλιτέχνηδα, η τραγουδίστρια, η Μαρία μου φαίνεται τη λέγανε. Αλλά ήταν πιτσιρίκι. Και λέω, εντάξει, αφού το ζητάς ρε Βαγγέλα, θα το κάνουμε. Και την άλλη μέρα με πήρε τηλέφωνο, μετά από δύο μέρες, από την Κέρκυρα, από τις φυλακές, είσαι αδερφός. Είπατε νωρίτερα ότι ετοιμάζετε και κάτι άλλο, κάποια άλλα βιβλία. Το επόμενο ποιο είναι? Είμαι σχεδόν, έχω γράψει τις περισσότερες υποθέσεις. Τα περιλαμβάνει καμιά πενταριά υποθέσεις αυτό, και μπορώ να σου πω ότι καμιά σαρανταριά είναι, τις έχω ξεκαθαρίσει, τις έχω έτοιμες. Αυτά είναι θέματα που έχουν σχέση με συμβάντα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη για πολύ καιρό. Δηλαδή σεισμοί, πυρκαγιές, ναυάγια, αεροπορικά δυστυχήματα, αεροπειρατείες, λεωφορείο-πειρατείες, απαγωγή για λίτρα, τον Παναγόπουλο, τον εφοπλιστή, αν θυμάστε, τον Άλεξ, την υπόθεση του Άλεξ στη Βέρεια, περιλαμβάνει όλα αυτά τα θέματα, την υπόθεση Κωνσταλέξη, αν το θυμάστε, έξω από τη Λαμία ένα χωριό. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο που ήδη θα είναι έτοιμο σε 2-3 μήνες. Ελπίζω να το έχω ετοιμάσει. Και μια τελευταία ερώτηση από μένα, επειδή εργάζομαι και για ηλιακό μέσο. Θα ήθελα να σας είναι εύκολο να επαναλάβετε την περιγραφή όταν πια εντοπίσατε, ήσασταν ο πρώτος από τους ανθρώπους που βρήκε τη μητέρα.